Το επιμελητήριο Άρτα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που λαμβάνει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης, βιομηχανίας της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού, δημιουργικής βιομηχανίας, υγεία και ευεξία στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ηλεκτρονικό επιχειρήν που συνδιοργανώνει με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Υπήρου την ερχόμενη Δευτέρα 4 Ιουνίου και ώρα 7 στο χώρο του επιμελητηρίου Άρτας. Τα στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Υπήρου, Ευγενία Παπανικολάου, Πινελόπη Γιαννιούση και Νικόλαος Μπαλτογιάννης, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το νέο πρόγραμμα και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών. Θα έρθουν από την Περιφέρεια της Υπήρου. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση. Στα πλαίσια της ενημέρωσης που κάνει το επιμελητήριο στα μέλη του, τη Δευτέρα, όπως είπατε, θα κάνουμε μια εκδήλωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το πρόγραμμα που τρέχει. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του επιμελητηρίου, στο δεύτερο όροφο. Θα γίνει η ανάλυση από τους ειδικούς συνεργάτες της Περιφέρειας Υπήρου, την κυρία Παπανικολάου και τους συμβούλους της, για το πρόγραμμα αυτό. Θα έχουμε και τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος θα χαιρετήσει και την εκδήλωσή μας. Εκεί μπορεί να έρθει όλος ο κόσμος, ασχέτως, εγώ πιστεύω πρέπει να έρθουν όλοι, ασχέτως αν τους πιάνει το πρόγραμμα ή δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, γιατί θα υποθούν και άλλα, και για τα επόμενα προγράμματα που θα βγουν, θα υποθούν κάποιες απόψεις, σκέψεις, και πιστεύω ότι μέσα και από τις ερωτήσεις που θα γίνουν θα διαμορφώνεται έτσι καλύτερα το πλαίσιο, ώστε να ξέρουμε και εμείς και η Περιφέρεια και το Υπουργείο ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει ο κόσμος. Παράδειγμα, θέλουμε πρόγραμμα για το λιανεμπόριο. Όλα αυτά πρέπει να. Καλό είναι να συμμετέχουν όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής, ασχέτως, όπως είπα, αν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες τους για την επιχείρησή τους σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα ακούσουν και ήρθα και με άλλους επαγγελματίες εκεί πέρα, θα συζητήσουν και για άλλα προγράμματα. Και κάποιος που δεν θα έρθει θα βρει την ευκαιρία από αυτόν που θα έχει έρθει και θα ενημερωθεί, να ενημερωθούν όλοι. Με αυτή την προσπάθεια κάνουμε και εμείς αυτή την εκδήλωση. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί επίσης το θεματικό πεδίο επιχειρηματικότητα και καινοτομία του επιχειρησιακού προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, καθώς και οι δράσεις που είναι σε στάδιο προδημοσίευσης και πρόκειται να εκδοθούν οι προκηρύξεις στο προσεχές διάστημα. Αφορούν την ενίσχυση φυστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Θα ανοίξει το πρόγραμμα τώρα από την ΕΤΑΝΑΜ. Περιμένουμε και άλλα προγράμματα. Θα κάνουμε σχετικές ημερίδες. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Να ανοίγουν όποιος δεν παίρνει τα email από το επιμελητήριο. Καλό είναι να κάνει ένα τηλέφωνο στο επιμελητήριο, να δώσει το mail του για να του έρχονται η πληροφόρηση. Και θα έχουμε και την Παρασκευή μια εκδήλωση για το χρέος των επιχειρήσεων, των αγροτών. Θα έρθει ο κύριος Κουρμούς, ο δικός γραμματέας. Νομίζω θα τα ξαναπούμε πάλι μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Καλό είναι να επικεντρωθούμε σε αυτή την ημερίδα που κάνουμε τη Δευτέρα, το απόγευμα, και καλούμε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής να έρθουν να ενημερωθούν. Το e-business, έτσι. Αυτό είναι το e-επιχειρήν, ναι. Είναι για ιστοσελίδα, για ίντερνετ, και βγαίνουν, θα βγουν και άλλα δύο προγράμματα πληροφορικής για, που νομίζω εκεί θα πιάνει και όλο τον κόσμο. Καλό είναι να έρθουν εκεί πέρα. Στο επιμελητήριο θα πούμε και περισσότερα, και οι ειδικοί θα μας πούν περισσότερα, για να μην τα λέω εγώ, πιο ειδικοί πάνω σε αυτά τα θέματα, οι οποίοι θα ακούσουν και τις απορίες μας, θα μας τις εξηγήσουν. Γι' αυτό γίνονται τουλάχιστον και αυτές οι ημερίδες. Όσον αφορά τη συμμετοχή στις ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το επιμελητήριο, ο κ. Γκολομάζος τη χαρακτηρίζει ως ικανοποιητική. Έτσι και έτσι θα πω. Ούτε έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, ούτε έχουμε και μικρή συμμετοχή. Έχουμε σχεδόν ικανοποιητική, θέλω να πω. Αλλά εμένα δεν με προβληματίζει αυτό. Οι ημερίδες αυτές, και ένας να βγει ενημερωμένος και να κάνει μια επένδυση από την ημερίδα αυτή, θα είναι ωφέλεια και για αυτόν και για τον τόπο. Και ένας ακόμα. Δηλαδή,
οι μερίδες. Πρέπει να γίνονται και για προβληματισμό. Δεν είναι ανάγκη όταν πάμε σε μια μερίδα πρέπει να μπούμε στο πρόγραμμα. Εκεί πέρα θα ακούσουμε και άλλες απόψεις. Θα ανοίξει το μυαλό μας, θα κάτσουμε να σκεφτούμε, θα συζητήσουμε με άλλους συναδέλφους. Δεν γίνονται σαν και καλά όποιος έρθει στην μερίδα πρέπει να μπει στο πρόγραμμα. Θα ακουστούν και άλλες απόψεις. Θα ακουστούν παράδειγμα τι γίνονται σε άλλους νομούς. Διαφορετική εμπειρία. Είναι ένα μάθημα. Η κάθε εκδήλωση είναι ένα μάθημα. Γι' αυτό καλό είναι να έρχονται. Συνήθως έρχονται ήδη και οι ίδιοι. Καλό αυτό και κακό. Καλό είναι να έρθει όλος ο κόσμος. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αλλά σας λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει το και 10 να έρθουν. Εγώ τον έναν θέλω. Ο ένας να. Μακάρι να μπουν και οι 10. Να έχουν τις πιθανότητες, την όρεξη να δουλέψουν, να μπουν και οι 10 σε κάποια προγράμματα ή να κάνουν κάποια δουλειά. Αλλά και ένας ακόμα θα είναι καλό.